και φίλοι, καλησπέρα σας από το Βραχάτε και από το κλειστό γήπεδο Γιώργος Τριαντάφυλλος στην έδρα του Παμβοχαϊκού. Εδώ που σε λίγα λεπτά θα διεξαχθεί αναμέτρηση ανάμεσα στο Παμβοχαϊκό και τον Φίνικα Σύρου για την τέταρτη αγωνιστική της Volley League. Παρακολουθείτε ένα ακόμη παιχνίδι της πρώτης κατηγορίας του ελληνικού πρωταθλήματος από το κανάλι της Volley League και μάλιστα ένα από τα πιο ενδιαφέροντα μάτς αυτής της τέταρτης αγωνιστικής. Βλέπετε εσείς τους παίχτες των δύο ομάδων που έχουν κάνει τώρα την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο για την επίσημη παρουσίαση. Ο Παμβοχαϊκός, ο οποίος είναι στην 8η θέση με 2 βαθμούς, με 4 νικηφόρα σετ και 8 χαμένα, ψάχνει τη δεύτερη νίκη του μετά το 3-2 επί της ελπίδας στην πρεμιέρα. Πάμε να δούμε την βαθμολογία. Στην πρώτη θέση είναι πλέον ο Ολυμπιακός, ο οποίος νίκησε πριν από λίγο τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης με 3-0 και έχει το 4-4 με 12 βαθμούς. Δεύτερη θέση για τον Ηρακλή με 9 βαθμούς. Ο Φίνικας είναι τρίτος με 6 βαθμούς. Τέταρτη θέση για τον Παναθηναϊκό επίσης με 6, όσους έχει και ο ΠΑΟΚ. Έκτη θέση για τον Όφη με 3 βαθμούς. Έβδομη θέση για την Κηφισιά επίσης με 3. Στην 8η θέση ο Παμβοχαϊκός με 2 βαθμούς. Ελπίδα Μπελοκήπων στην πρώτη τελευταία θέση με μόλις 1 βαθμό και στην τελευταία θέση ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης χωρίς ακόμη βαθμό και με παιχνίδι περισσότερο. Το πρόγραμμα της αγωνιστικής έχει ως εξής: ο Ολυμπιακός πριν από λίγο νίξε τον Εθνικό με 3-0. Ελπίδα Μπελοκήπων ΑΟΠ και Φυσιά σε παιχνίδι που ξεκίνησε στις 5. Το παιχνίδι παρακολουθήσετε ζωντανά. Παμβοχαϊκός Φίνικα Σύρου τώρα με ώρα 1:06. Αύριο στις 8:15 πάω κόφι και το πρόγραμμα κλείνει τη Δευτέρα με το παιχνίδι Παναθηναϊκός Ηρακλής. Πάμε να δούμε τα ρόστερ των δύο ομάδων. Ξεκινώντας από τον. Από την φιλοξενούμενη ομάδα, τον Φίνικα Σύρου, που έχει με το νούμερο 4 τον Φιλίπ Τσβετιτσιάνη, με το 7 τον Οδυσσέα Αδάμ, με το 9 τον Ανδρέα Κάβουρα, με το 10 τον Φιλίπ Στοίλοβιτς, με το 11 τον Νίκο Στόφα, με το 13 τον Δημοσθένη Λινάρδο, με το 14 τον Ζίγκα Στέρν, με το 15 τον Βασίλη Καρασαβίδη, με το 16 τον Σπύρο Βελούδη, με το 17 τον Μαξίμ Μπουτσούγεβιτς και με το 18 τον Νίκο Μίλη, προπονητής για τους φιλοξενούμενους ο Ράτκο Παυλίσεβιτς, και ο γηπεδούχος Παμβοχαϊκός που έχει με το νούμερο 6 τον Πέιν Τζαμάλ Λάγκστον, με το 4 τον Αλέξανδρο Κεχαγιά, με το 5 τον Γιώργο Δρογκάρη, με το 9 τον Ηρακλή Παπαδόπουλο, με το 10 τον Νίκο Γαβρίλη, με το 11 τον Γιάννη Αχιλεόπουλο, με το 12 τον Φρίξο Κοτσάκη, με το 13 τον Γεράσιμο Κανέλο, με το 15 τον Ηλία Λάπα, τον αρχηγό, με το 20 τον Παναγιώτη Μάμαλη και 3 παιδιά από τις ακαδημίες, με το 2 τον Νίκο Γκατζογιάννη, με το 8 τον Αργύρι Μπάρτζη και με το 7 τον Κωνσταντίνο Καρακώστα. Προπονητής για τον Παμβοχαϊκό ο Νίκος Νεόφυτος. Βλέπετε εσείς τώρα και την παρουσίαση των αρχικών επιλογών για τους δύο προπονητές. Βλέπετε τις αρχικές επιλογές από τον Ράτκο Παυλίσεβιτς, ο Τσβετισιάνιν, ο Πορτογάλος κεντρικός, ο Στοίλοβιτς, ο Σέρβος, ο Δημοσθένης Λινάρδος, πρώην παίχτης του Πήγκασου Πολύχνης, ο Ζίγκα Στέρν, το μεγάλο αστέρι για τον Φίνικα, δευτεραθλητής Ευρώπης με την Εθνική Σλοβενίας, ο Μαξίμ Μπουτσούγεβιτς, ο Πασαδόρος, το φιλοξενούμενο, ο Νίκος Μίλης και λίμπερο ο Σπύρος Βελούδης. Και για τον γηπεδούχο Παμβοχαϊκό τώρα, να δούμε τις επιλογές του Νίκου Νεόφυτου. Ο Πασαδόρος, ο Γιώργος Δρογκάρης στο αρχικό σχήμα, ο Λάγκστον, ο Αμερικανός κεντρικός που ήρθε για να ενισχύσει φέτος τις προσπάθειες της ομάδας του Βραχατίου. Ο Ηρακλής Παπαδόπουλος, ο πρώτος σκόρερ για τον Παμβοχαϊκό την φετινή σεζόν. Φρίξος Κοτσάκης, ο Γεράσιμος Κανέλος, ο Πολύπυρος Ηλίας Λάπας και λίμπερο ο Γιάννης Αχιλεόπουλος. Ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι λοιπόν. Είπαμε ότι ο Παμβοχαϊκός είναι στην 8η θέση με μόλις 2 βαθμούς. Έχει μόνο μια νίκη, την νίκη που πήρε στην πρεμιέρα με το 3-2 επί της ελπίδας Αμπελοκήπων. Ψάχνει την δεύτερη νίκη του. Ένας Παμβοχαϊκός που προέρχεται από την ήττα με 3-0 από τον Όφη στην Κρήτη και συνολικά από 2 σερί ήττες, καθώς είχε προηγηθεί και ήττα σε αυτό το γήπεδο από τον ΠΑΟΚ την δεύτερη αγωνιστική με 1-3. Η ομάδα του Βραχατίου που θα αγωνιστεί και πάλι χωρίς τον τραυματία Παναγιώτη Παπαδόπουλο, τον οποίο έχει τοποθετηθεί νάρθηκας στον παράμεσο του χεριού του, αφού υπέστη κάταγμα στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Έχει λοιπόν αυτή την σημαντική απουσία, συνεχίζει να έχει αυτή τη σημαντική απουσία η ομάδα του Νίκου Νεόφυτου. Ο Φίνικας Σύρου είναι το φαβορί αυτής της αναμέτρησης, βέβαια θα πρέπει να το αποδείξει και στον αγωνιστικό χώρο. Η ομάδα της Σύρου που κυνηγάει την τρίτη νίκη της στα πρώτα 4 παιχνίδια προέρχεται από 2 σερί αρνητικά αποτελέσματα, αφού ήταν με 3-0 από τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα, την πρώτη ήταν της ομάδας στη φετινή Volley League.
Ακολούθησε και ήττα με 3-1 από τον Παναθηναϊκό μεσοβδόμαδα για το League Cup στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Τα δύο προηγούμενα παιχνίδια που ανέφερα τα είδατε από το κανάλι της Volley League. Ένας Φίνικα Σύρου που θα πρέπει να νικήσει και την κούραση από τα συνεχόμενα ταξίδια αλλά και από τα συνεχόμενα απαιτητικά μάτς. Την ώρα που ο Παμβοχαϊκός έχει το πρώτο σερβίς του αγώνα με τον Ηλία Λάπα. Έλεγα λοιπόν πως ο Φίνικας θα πρέπει να νικήσει την κούραση από τα συνεχόμενα ταξίδια και από τα συνεχόμενα απαιτητικά μάτς, γιατί μην ξεχνάμε ότι μέσα σε πολύ λίγες μέρες έχει αγωνιστεί και με τον πρωταθλητή Ολυμπιακό αλλά και με τον πολύ φιλόδοξο φέτος Παναθηναϊκό. Ο Φίνικας Σύρου, ο οποίος παίρνει εδώ από την προσπάθεια του Μίλη τον πρώτο πόντο στο παιχνίδι. Η αποστολή του Φίνικα που έμεινε στην Αθήνα μετά από το μάτς που έδωσε για το League Cup κόντρα στον Παναθηναϊκό και προπονήθηκε χθες στο Βραχάτι. Το πρώτο σερβίς για τους φιλοξενούμενους το έχει ο Δημοσθένης Λινάρδος. Λινάρδος, ο οποίος είναι μέσα στους καλύτερους σερβερ του πρωταθλήματος μέχρι στιγμής. Βγήκε υποδοχή για τον Παμβοχαϊκό. Η άμυνα από τον Στοϊλοβιτς. Λινάρδος για να περάσει ο Μίλης και περνάει. Ο Αχιλλεόπουλος τώρα θα παίξει με τον Ηρακλή Παπαδόπουλο. Διαγώνιο χτύπημα από τον Παπαδόπουλο. Ο διαγώνιος του Παμβοχαϊκού θα κάνει το 1-1. Και τώρα ο Παμβοχαϊκός έχει σερβίς με τον Γεράσιμο Κανέλο. Την υποδοχή την παίρνει ο Στέρν και είναι καλή. Ο Μπουτσούγεβιτς θα παίξει με τον Σλοβαίνο. Την μπάλα φεύγει έξω. Δεν υπάρχει επαφή. Ο πόντος είναι για τον Παμβοχαϊκό. Περνάει μπροστά η ομάδα του Βραχατίου. Γεράσιμος Κανέλος, ο οποίος είναι ο παίκτης που σερβίρει τώρα για τον Παμβοχαϊκό. Αγωνίστηκε στην ΑΕΚ την περσινή σεζόν. Μαζί με παίκτες όπως ο Λάπας, ο Δρογκάρης και ο Κλής Παπαδόπουλος ήρθαν από τους κυτρινόμαυρους που δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν την συμμετοχή τους φέτος στη Volley League και είναι η μεγάλη απουσία του φετινού πρωταθλήματος. Φίνικας Σύρου ισοφαρίζει ξανά και έχει σερβίς με τον Νίκο Μίλη, ο οποίος ήταν από τους διακριθέντες στο παιχνίδι της Σύρου με τον Παναθηναϊκό μεσοβδόμαδα για το League Cup. Μπορεί να έχασε σε αυτό το παιχνίδι ο Φίνικας. Αλλά σημείωσε 22 πόντους ο Μίλης. Γενικά κάνει μια πολύ καλή σεζόν. Ο διαγώνιος του Φίνικα είχε μείνει από πέρσι στο ρόστερ για τους φιλοξενούμενους. Την ώρα που ο Παμβοχαϊκός περνάει και πάλι μπροστά με 3-2. Ο Παμβοχαϊκός, ο οποίος σε ορισμένα από τα παιχνίδια που έχει δώσει, έχει δείξει μαχητικότητα. Είναι μια ομάδα που σίγουρα δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί από καμία άλλη ομάδα της κατηγορίας. Μια ομάδα η οποία θα παλέψει φέτος για την παραμονή. Μια ομάδα που έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να σταθεροποιηθεί στην πρώτη κατηγορία. Είδατε εδώ πόσο Στοϊλοβιτς δεν είχε πρόβλημα να τελειώσει τη φάση για το 3-3. Νέα απάντηση για τον Φίνικα Σύρου. Και εδώ τώρα στο σερβίς ο Ζίγκα Στέρν, είπαμε και προηγουμένως το μεγάλο αστέρι για τον Φίνικα Σύρου τη φετινή χρονιά και ένας από τους παίχτες που κοσμούν φυσικά με την παρουσία τους τα ελληνικά γήπεδα φέτος. Και πειράσω κιόλας ο Στέρν. Ασημένιο μετάλλιο με την Εθνική Σλοβενίας στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι. Πρώην παίχτης της Ιταλικής Λατίνα. Πήρε τον Άσο προηγουμένως. Και έχει δώσει το προβάδισμα τώρα στον Φίνικα με 3-4. Ένα ακόμη σερβίς από τον Στέρν. Η μπάλα έξω. Χαμένο σερβίς αυτή τη φορά από τον ακραίο της φιλοξενούμενης ομάδας. 4 όλα χέρι-χέρι. Οι δύο ομάδες αυτά τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Και στο σερβίς για τον Παμβοχαϊκό ο Φρίξος Κοτσάκης. Ένας παίχτης ο οποίος υπήρχε και πέρσι στο δυναμικό της ομάδας της Βόχας. Ο Παμβοχαϊκός, ο οποίος άλλαξε πάρα πολύ τη φετινή σεζόν σε σχέση με πέρσι. Μια ομάδα που πέρασε αρκετά προβλήματα το καλοκαίρι, εξασφάλισε την τελευταία στιγμή
την συμμετοχή της στο φετινό πρωτάθλημα της Volley League, αλλά κατάφερε να σχηματίσει ένα αξιόλογο ρόστερ. Ο Λάπας πήρε εδώ την υποδοχή, Δρογκάρης έπαιξε με τον Λάγκστον, τα κατάφερε ο κεντρικός του Παμποχαϊκού, 5 όλα. Μια ακόμη ισοπαλία σε αυτές τις πρώτες μας στιγμές στο παιχνίδι. Και στο σερβίς είναι τώρα ο Τζαμάλ Πέιν Λάγκστον. Ένας παίκτης ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πέρσι στο πανεπιστημιακό πρωτάθλημα με το Mason. Το βλέπουμε τώρα στο σερβίς. Παίρνει την υποδοχή ο Στέρν. Τρέχει ο Μπουτσούγεβιτς για την πάσα. Εδώ ένα εντυπωσιακό μπλοκ από τον Κανέλο. Για να περάσει και πάλι μπροστά στο σκορ ο Παμβοχαϊκός. Ο Παμβοχαϊκός που έλεγα προηγουμένως ότι έχει βάλει δύσκολα στους αντιπάλους σε κάποια από τα παιχνίδια που έχει δώσει την φετινή χρονιά. Το ίδιο θέλει να κάνει και κόντρα στον Φίνικα Σύρου και να εκμεταλλευτεί και την κούραση που πιθανώς να υπάρχει στην ομάδα του Ράτκο Παυλίσεβιτς. Μην ξεχνάμε ότι ο Φίνικας έπαιξε την Κυριακή με τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα και την Πέμπτη μόλις προχθές για το League Cup με τον Παναθηναϊκό. Φίνικας που ισοφάρισε τώρα ξανά. 6 όλα. Και περιμένει ο Μπουτσούγεβιτς για το σερβίς, ο αρχηγός του Φίνικα. Μαξίμ Μπουτσούγεβιτς, ο Σέρβος πασαδόρος των φιλοξενούμενων. Ο Φίνικας είναι που περιμένει πολλά από τους τέσσερις ξένους του τη φετινή σεζόν. Δηλαδή το δίδυμο των Σέρβων, τον Μπουτσούγεβιτς στην πάσα και τον Στοίλοβιτς στα άκρα. Τον Σβετισιάνιν, τον Πορτογάλο κεντρικό και φυσικά τον Στέρν. Ένα ακόμη προβάδισμα στο παιχνίδι μας για τον Παμποχαϊκό τώρα. Και είναι η σειρά του πασαδόρου των γηπεδούχων, του Γιώργου Δρογκάρη, για το σερβίς. Υποδοχή από τον Βελούδη είναι καλή. Ο Μπουτσούγεβιτς έπαιξε με τον Στοίλοβιτς. Θα πάρει τον πόντο. Φίλιπ Στοίλοβιτς, προμηθευτής της ΑΕΚ. Αρκετοί προμηθευτές της ΑΕΚ στο τερέν, σε αυτό το παιχνίδι. Στοίλοβιτς σερβίρει, δυνατό σερβίς. Ο Αχιλλεόπουλος πήρε υποδοχή και είναι πάρα πολύ καλή. Ήρθε από την πίσω ζώνη ο Κοτσάκης, αλλά δεν ήταν καλή η θετική προσπάθειά του. Έστειλε την μπάλα έξω. Για το 7-8 τώρα μπροστά προβάδισμα για την ομάδα της Σύρου. Στοίλοβιτς έτοιμος να σερβίρει και πάλι. Βγήκε η υποδοχή για τον Παμποχαϊκό. Πρώτος χρόνος με τον Κανέλο και η ισοφάριση για την ομάδα του Βραχατίου. 8-8. Ηλίας Λάπας που επιστρέφει στο σερβίς στα 40 του πια χρόνια. Ένας παίκτης με τεράστια καριέρα στα ελληνικά γήπεδα. 7 χρόνια στον Παναθηναϊκό, παίρνοντας 3 κύπελα με την ομάδα του Τρυφυλιού. Έπαιξε 5 χρόνια και στον σημερινό αντίπαλο του Παμβοχαϊκού, τον Φίνικα. Και έζησε βέβαια τη μεγαλύτερη στιγμή της ομάδας της Σύρου. Η κατάκτηση του League Cup το 2012, του πρώτου League Cup της ιστορίας. Ένας παίκτης που πανηγύρισε και την άνοδο πρόπερση με τη φανέλα της ΑΕΚ. Και φυσικά ένας ακόμη κοινός παρανομαστής των δύο ομάδων είναι και ο προπονητής του Παμποχαϊκού, ο Νίκος Νεόφυτος, ο οποίος ήταν ο προπονητής που οδήγησε τον Φίνικα στην κατάκτηση του League Cup πριν από 7 χρόνια. Θα πάρει τον block out εδώ ο Μίλης. Και να δώσει έναν ακόμη πόντο στον Φίνικα Σύρου. Παίκτης του Ράτκο Παυλίσεβιτς τώρα στο συν 2. Στο σερβίς ο Λινάρδος. Κεντρικός του Φίνικα θέλει να τεστάρει τώρα την υποδοχή του Παμποχαϊκού. Βγαίνει από τον Κοτσάκη. Την επίθεση θα την πάρει ο Παπαδόπουλος και είναι επιτυχημένη. Ο Ηρακλής Παπαδόπουλος, ο νούμερο 1 κίνδυνος για την άμυνα του Φίνικα
απόψε. Παίχτης που είναι πρώτος σκόρερ του Παμποχαϊκού και δεύτερος σκόρερ του πρωταθλήματος πριν ξεκινήσει αυτή η τέταρτη αγωνιστική. Είχε 62 πόντους στα πρώτα τρία παιχνίδια του Παμποχαϊκού. 27 πόντους μόνο σημείωσε στην μοναδική νίκη μέχρι στιγμής του Παμποχαϊκού στο 3-2 εδώ με την Ελπίδα Μπελοκήπων. 9-11 τώρα από τον πόντο που πήραν οι φιλοξενούμενοι, ξανά στο συν 2 η διαφορά. Σερβίς με τον Μίλι. Είπαμε από τους διακριθέντες στο πρόσφατο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Στο εξώ του Αγίου Θωμά έκανε πολύ καλό παιχνίδι και για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στην νίκη σε εκείνο το μάτς του Φίνικα με 0-3. Και μάλιστα για αυτή του την πολύ καλή εμφάνιση είχε πάρει και το βραβείο του MVP της αγωνιστικής. Την ώρα που ο Φίνικας πάει στο συν 3 τώρα. Νίκος Μίλης, ο οποίος βρισκόταν και πέρσι στο ρόστερ του Φίνικα, φέτος του έχει εμπιστευτεί θέση βασικού ο Ράτκο Παυλίσεβιτς και δικαιώνει τον προπονητή του για την ώρα ο Μίλης. Εδώ ο Κοτσάκης πήρε το block out και μαζί τον πόντο για τον Παμποχαϊκό. 10-12. Στο σερβίσιο ο Ηρακλής Παπαδόπουλος, για τον οποίο σας λέγαμε προηγουμένως. Ένας παίκτης που αναμένεται και απόψε να πάρει τις περισσότερες επιθέσεις για τον Παμποχαϊκό. Νίκος Νεόφυτος περιμένει πάρα πολλά από τον διαγωνιό του και σε αυτό το παιχνίδι. Ο Κοτσάκης παίρνει εδώ τώρα την επίθεση. Προσπάθησε να περάσει με πλασέ, δεν τα κατάφερε, δεν πέρασε από τον μπλοκ. Νάτος ο Παπαδόπουλος, αλλά θα τον σταματήσει εντυπωσιακά το μπλοκ του Φίνικα. 13-10 για τους φιλοξενούμενους. Οι οποίοι είπαμε ότι είναι το φαβορί αυτής της αναμέτρησης. Θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες, στα θετικά αποτελέσματα. Ο Στέρν τώρα έχει το σερβίς για τον Φίνικα Σύρου. Την ώρα που ο αρχηγός των φιλοξενούμενων, ο Μπουτσούγεβιτς, κάτι είπε με τον πρώτο διαιτητή. Να πούμε ότι πρώτος διαιτητής είναι ο κύριος Φραγκάκης, δεύτερος ο κύριος Βουδούρης, επόπτες οι κύριοι Σπίνας και Τόλιος και στη γραμματεία η κυρία Πάπα Κυριακοπούλου. Εδώ έχουμε άσο από τον Στέρν. Κακή αντίδραση εδώ για τον Παμποχαϊκό επάνω στο σερβίς του Σλοβαίνου. Δεν πήγε κανείς πάνω στην μπάλα. Μπαλά έσκασε δίπλα από τον Ηλία Λάπα και 14-10 με αυτόν τον άσο του Στέρν. Ο Φίνικας Σύρου έχει πάει τώρα στο συν 4. Είναι η μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε δει μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Η ομάδα του Ράτκο Παυλίσης που θέλει να κάνει, να βάλει τις βάσεις για να κάνει το πρώτο βήμα για να φύγει νικήτρια από το Βραχάτι να πάρει το πρώτο σετ. Ξαναλέω ότι νωρίτερα ο Ολυμπιακός νίκησε με 3-0 τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης, ο οποίος παραμένει στην τελευταία θέση χωρίς βαθμό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έκανε το 4-4, έχει το απόλυτο των νικών και των βαθμών, είναι στην κορυφή με 12 πόντους. Με ώρα έναρξης 5 έχουμε το παιχνίδι Ελπίδα Μπελοκήπων, ΑΟΠ και Φυσιάς. Αύριο το παιχνίδι ΠΑΟΚ ΟΦΗ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος όπως και ο Φίνικα Σύρου κυνηγάει την τρίτη του νίκη. Έχει μια ήττα από τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα. Και τη Δευτέρα Παναθηναϊκός Ηρακλής, με τον Ηρακλή να έχει 9 βαθμούς, να έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο το πρωτάθλημα της Volley League και τον Παναθηναϊκό και αυτόν να κυνηγάει την τρίτη του νίκη στα πρώτα 4 παιχνίδια. Επιστροφή τώρα στο παιχνίδι. Ο Στέρν πήρε προηγουμένως τον άσο, τώρα ο Λάπας βγάζει την υποδοχή, η επίθεση από τον Παπαδόπουλο. Ο πόντος είναι για τον Φίνικα. Αντικανονική επίθεση από την πίσω ζώνη για τους γηπεδούχους. Και τώρα το προβάδισμα διευρύνεται. Ο Φίνικας έχει αρχίσει να ξεφεύγει στο σκορ. Στέρν. Μπέρδεμα εδώ στην υποδοχή μεταξύ Λάπα και Κοτσάκη. Επάνω στο φιλέ ο Στοϊλοβιτς. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να κάνει το 16-10. Ο Παμποχαϊκός, ο οποίος ξεκίνησε δυνατά, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Αλλά βλέπουμε τώρα πως έχει ξεφύγει ο Φίνικα Σύρου. Λάγκστον, η μπάλα είναι μέσα για τον Φίνικα από τον μπλοκ που έβαλε εκεί ο Τσβεντιτσιάνιν.
17-10 τώρα. Διαφορά συνεχίζει να ανοίγει και έχουμε ένα ακόμη time out από τον Νίκο Νεοφυτό, τον προπονητή του Παμβοχαϊκού. Λογικά, αφού βλέπει την ομάδα να συνεχίζει να έχει προβλήματα. Ο Νίκος Νεόφυτος, πολύ μεγάλη πορεία στους πάγκους των ελληνικών γηπέδων. Ένας προπονητής όπως ξεκίνησε από τον Νηρέα, πήγε στην Νέα Πέραμο, στη Λαμία, με την οποία πήρε την άνοδο για την Α1 το 2005. Στην ΑΕΚ, στο Φοίνικα Σύρου, στον Κίζικο. Προπονητής που ανέβασε την ΑΕΚ στην Volley League το 2018. Και φυσικά το είπαμε και προηγουμένως, κατέχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία του Φοίνικα Σύρου, του απόψινου αντιπάλου του. Αφού όχι μόνο τον ανέβασε στην Volley League το 2011, αλλά την επόμενη χρονιά τον έφτασε στους τελικούς του πρωταθλήματος. Ένα πρωτάθλημα που έχασε ο Φοίνικας τότε στα χαρτιά από τον Ηρακλή και φυσικά τον οδήγησε και στην κατάκτηση του League Cup το 2012. Εδώ ο Στέρν παίρνει άσο. 18-10 και πλέον ο Φοίνικας είναι το πολύ μεγάλο φαβορί για να κατακτήσει αυτό το πρώτο σετ. Ο Παμβοχαϊκός, ο οποίος δεν βρίσκει λύση στα σερβίς του Στέρν σε αυτό το σημείο. Τώρα βγαίνει η καλή υποδοχή. Πρώτος χρόνος, αλλά εδώ ο Τσφετιτσιάνιν και πάλι όπως και προηγουμένως θα βάλει το μονομπλοκ και θα κάνει το 19-10 επάνω στην προσπάθεια του Λάγκστον. Δεν τα κατάφερε ούτε τώρα ο Αμερικανός κεντρικός του Παμβοχαϊκού. Διαφορά στους 9. Λάπας τώρα παίρνει την υποδοχή από το σερβίς του Στέρν. Ο Κοτσάκης, διπλό μπλοκ για τον Φοίνικα. Η μπάλα επάνω στον Αχιλόπουλο, δεν πρόλαβε να αντιδράσει ο λίμπερο του Παμβοχαϊκού. 20-10, double score τώρα για τον Φοίνικα. Η ομάδα του Ράτκο Παπλίσεβιτς πάει να καθαρίσει το παιχνίδι σε αυτό το πρώτο σετ. Ένα ακόμη βήμα για να το κατακτήσει τώρα με νέο άσο από τον Στέρν. Τα σερβίς του Σλοβένου και το μπλοκ του Φοίνικα έχουν κάνει τη διαφορά σε αυτό το πρώτο σετ. 21-10. Φοίνικας 4 πόντους μακριά από το να κάνει το 0-1. Καλή υποδοχή εδώ από τον Λάπα και πάλι το μπλοκ. Εδώ του Φοίνικα θα σταματήσει τον Φρίξο Κοτσάκη. 22-10. Ράτκο Παυλίσεβιτς που έδωσε μια νεότερη οδηγία στον Μίλη. Απόλυτα ικανοποιημένος από το πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα σε αυτό το πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού. Εδώ η μπάλα παίρνει αρκετό ύψος. Ο Δρογκάρης για τον Παπαδόπουλο έβγαλε εντυπωσιακή άμυνα ο Στέρν. Η μπάλα δεν βρήκε στην οροφή. Θα περάσει τώρα απλά ο Στοϊλοβίτς. Να δούμε την επίθεση αυτή για τον Παμβοχαϊκό. Ο Λάπας ήρθε από την πίσω ζώνη. Πέρασε ωραία με πλασέ. Δεν πρόλαβε ο Μίλης. Εδώ ένας πόντος για τον Παμβοχαϊκό. Με τον Λάπα να δείχνει την εμπειρία και την κλάση του σε αυτή τη φάση. 22-11, αλλά πλέον είναι αργά για την ομάδα του Τραχατίου σε αυτό το σετ. Ο Παμβοχαϊκός που έχει σερβίσει τώρα με τον ακραίο του τον Κοτσάκη. Υποδοχή με δάχτυλα από τον Στοϊλοβιτς. Μπουτσούγεβιτς συνεργάστηκε με τον Τσφετιτσιάνιν. Δεν τα κατάφεραν οι γηπεδούχοι. 23-11. Φιλοξενούμενοι 2 πόντους μακριά από το 0-1. Και τώρα έχουν σερβίσει με τον κεντρικό του, τον Πορτογάλο, τον Φίλιπ Τσφετιτσιάνιν. Απόκτημα το καλοκαίρι από την Μπενφίκα. Επίσης ένας παίκτης που ανεβάζει επίπεδο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εδώ ωραία συνεργασία μεταξύ Δρογκάρη και Λάγκστον. Αυτή τη φορά ο Αμερικανός τα καταφέρνει. 23-12. Και είναι η σειρά του να σερβίρει κιόλας. Σερβίς λοιπόν του Λάγκστον. Δεν θα καταφέρει να περάσει την μπάλα. 24-12 και setball για την ομάδα του Φοίνικα Σύρου που δεν συναντά ιδιαίτερα προβλήματα σε αυτό το πρώτο σετ. Με εξαίρεση τα πρώτα λεπτά όπου ο Παμβοχαϊκός παρουσιάστηκε ανταγωνιστικός, από τη στιγμή που κατάφερε να πάρει μια καλή διαφορά ο Φοίνικας δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ο αρχηγός τώρα
τον φιλοξενούμενο Μπουτσούγεβιτς. Η υποδοχή, πρώτος χρόνος για τον Παμβοχαϊκό. Η μπάλα έξω όμως από την προσπάθεια του Γεράσιμου Κανέλου. Και 25-12 λοιπόν, με αυτό το σκορ θα ολοκληρωθεί το πρώτο σετ. Ένα πρώτο σετ που το καθαρίζει γρήγορα ο Φίνικας Σύρου. Θα κάνει το 0-1 η ομάδα του Ράτκο Παυλίσεβιτς. Είπαμε από τη στιγμή που κατάφερε να πάρει μια καλή διαφορά, δεν άφησε συνέχεια περιθώρια στον Παμβοχαϊκό, που μόνο για τα πρώτα λεπτά παρουσιάστηκε ανταγωνιστικό. Στα σερβίς του Στέρν και το μπλοκ κυρίως του Φίνικα έκαναν τη διαφορά σε αυτό το πρώτο σετ. Μικρή διακοπή, σε λίγο και πάλι μαζί για το δεύτερο σετ. Πάντα εδώ, ζωντανά από το κλειστό Γιώργος Τριαντάφυλλος, ο Βραχάτη, Παμβοχαϊκός Φίνικας Σύρου, παιχνίδι για την τέταρτη αγωνιστική της Volley League. Παιχνίδι παρακολουθείται ζωντανά από το κανάλι της Volley League. Ο Φίνικας Σύρου δεν συνάντησε ιδιαίτερα προβλήματα στο πρώτο σετ. Το πήρε με σκορ 25-12. Το πήρε με άνεση, όπως μαρτυράει και το τελικό σκορ. Προηγείται 0-1 και τώρα σχεδόν τα πάντα έτοιμα για την έναρξη του δεύτερου σετ, με τον Παμβοχαϊκό να θέλει να εξαντλήσει τα περιθώρια για να απαντήσει, για να ισοφαρίσει το παιχνίδι, και τον Φίνικα φυσικά να θέλει το 0-2 για να βάλει πολύ πιο γερές βάσεις για την επικράτησή του απόψε εδώ στο Βραχάτη. Ο Παμβοχαϊκός, ο οποίος έτσι κι αλλιώς γνωρίζει ότι έχει πολύ δύσκολη αποστολή απόψε, παίζει κόντρα σε μία από τις καλύτερες ομάδες της κατηγορίας, όπως είναι ο Φίνικας. Ομάδα με μεγάλες βλέψεις και την φετινή σεζόν. Ο Φίνικας, ο οποίος τις τελευταίες δύο σεζόν τερμάτισε στην τρίτη θέση. Είδατε εδώ πως το τριπλό μπλοκ των φιλοξενούμενων φέρνει το 0-1. Και θέλει να προσπαθήσει φέτος να τα πάει ακόμη καλύτερα.
στο Ιλόβιτς το σερβίς. Μπαλά έξω, κακό σερβίς εδώ από τον Σέρβο. 1-1. Ισοφάριση για τον Παμποχαϊκό από αυτό το χαμένο σερβίς του Φίνικα. Ο Δρογκάρης θα σερβίρει τώρα. Δρογκάρης ο οποίος διανύει τη δεύτερη θητεία του στον Παμποχαϊκό. Είχε αγωνιστεί 3 χρόνια στο παρελθόν στην ομάδα του Βραχατίου από το 2012 έως το 2015. Ένας παίχτης που έπαιξε στην ΑΕΚ πέρσι. Νέο προβάδισμα τώρα για τον Φίνικα. 2-1. Λινάρδος θα σερβίρει. Υποδοχή από τον Αχιλλεόπουλο, το λίμπερο του Παμποχαϊκού. Ωραίο τελείωμα εδώ από τον Κανέλο. Συνεργάστηκε με τον πασαδόρο του, τον Δρογκάρη. 2-2. Όλα ξεκίνησαν από την πολύ καλή υποδοχή του Γιάννη Αχιλλεόπουλου. Το λίμπερο του Παμποχαϊκού είχε 72% ποσοστό στην υποδοχή μετά τα 3 πρώτα παιχνίδια για την ομάδα του Βραχατίου. Ήταν στην 4η θέση της σχετικής κατάταξης. Ένας παίκτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά για τον Παμποχαϊκό. Εδώ η μπάλα σπάει στο μπλοκ του Φίνικα. Είδε τον Τσβετιτσιάνιν ο Μπουτσούκεβιτς. Δεν τέλειωσε τη φάση όμως ο Πορτογάλος. Εδώ ο Ηρακλής Παπαδόπουλος προσπάθησε έξυπνα να πάρει τον πόντο, αλλά δεν τα κατάφερε. Δύο-τρία για τον Φίνικα. Ο MVP της δεύτερης αγωνιστικής, ο Νίκος Μίλης στο σερβίς. Έπεσε για την υποδοχή ο Λάπας, σήκωσε ο Κανέλος, Κοτσάκης, εύκολα εκεί ο Βελούδης. Ο Μπουτσούγεβιτς απέξει στα πλάγια με τον Στέρν, θα τα καταφέρει εδώ. Ο Σλοβένος θα νικήσει το διπλό μπλοκ του Παμποχαϊκού. Είπαμε για τον Ζέγκα Στέρν. Πολλές από τις ελπίδες του Φίνικα Σύρου για μια πολύ καλή πορεία φέτος βασίζονται πάνω του. 2-4 για τους νησιώτες τώρα. Μπίλης που είναι έτοιμος να δώσει τη συνέχεια με ένα ακόμη σερβίς. Δεν θα τα καταφέρει όμως ο διαγώνιος του Φίνικα. Αυτή τη φορά θα στείλει την μπάλα στο φιλέ. 3-4. Ο Παμποχαϊκός που ήταν κοντά στο σκορ με τον Φίνικα και στο ξεκίνημα του πρώτου σετ. Στην πορεία όμως άνοιξε πολύ διαφορά. Να δούμε τι θα συμβεί σε αυτό το δεύτερο σετ. Διπλό μπλοκ εδώ για τον Παμποχαϊκό. Επάνω στην προσπάθεια του Νίκου Μίλη είχε αποτέλεσμα 4 όλα. Η ισοφάριση για τους παίκτες του Νίκου Νεόφυτου. Και στο σερβίς ο Γεράσιμος Κανέλος, και αυτός παίκτης με μεγάλη εμπειρία. Παίκτης που πανηγύρισε πρωτάθλημα με τον Ηρακλή τη σεζόν 2007-2008. Και double με τον Ολυμπιακό τη σεζόν 2010-2011. Ένας ακόμη παίκτης που έχει φάει με το κουτάλι τα γήπεδα. Δεν τα κατάφερε όμως προηγουμένως και νέο προβάδισμα για το Φίνικα. 4-5. Στέρν, τα σερβίς του έκαναν τη διαφορά στο πρώτο σετ. Εδώ βγήκε η υποδοχή για τον Παμποχαϊκό, αλλά το μπλοκ του Φίνικα, ένα ακόμη στοιχείο που έκανε τη διαφορά στο προηγούμενο σετ, θα δώσει τώρα τον πόντο. 4-6. Από το διπλό μπλοκ των φιλοξενούμενων. Ο Στέρν σερβίρει τώρα για την υποδοχή του Λάπα. Πολύ ωραία υποδοχή από τον Ηλία Λάπα. Ο Παπαδόπουλος θα πάρει την επίθεση. Διαγώνιο χτύπημα, δεν τα κατάφερε ο Μίλης. 5-6. Είπαμε για τον Ηρακλή Παπαδόπουλο. Είναι ο νούμερο ένα κίνδυνος για την άμυνα του Φίνικα. Ο πρώτος σκόρερ του Παμποχαϊκού φέτος και ένας από τους πρώτους της κατηγορίας. Πάει και στο σερβίς ο Ηρακλής Παπαδόπουλος και αυτός πρώην παίκτης της ΑΕΚ. Πέρασε με τη βοήθεια του φιλέ την μπάλα. Μπουτσούγεβιτς στο Ιλόβιτς και πάρει την υποδοχή. Ο Στέρν έρχεται πίσω από τα 3 μέτρα. Θα στείλει την μπάλα έξω όμως. Ο πόντος για τον Παμποχαϊκό. Και να που η ομάδα του Βραχατίου βρίσκει τον τρόπο να ισοφαρίσει και πάλι. Σε ένα δεύτερο σετ που στο ξεκίνημά του μοιάζει με το πρώτο.
Να δούμε αν μπορεί να παρουσιαστεί περισσότερο ανταγωνιστικός ο Παμβοχαϊκός και στην εξέλιξή του, αν μπορεί να βάλει δύσκολα στον Φίνικα. Εδώ ο Στοίλοβιτς θα κάνει το 7-6. Δεν τα κατάφερε ο Λάπας. Το πολύ δυνατό χτύπημα του Στοίλοβιτς. 6-7. Φίλιπ Τσβετιτσιάνι τώρα. Αποδοχή με δάχτυλα από τον Κοτσάκη. Αυτός θα πάρει και την επίθεση για τον Παμβοχαϊκό. Σπάει μπάλα στον μπλοκ. Τσβετιτσιάνι ήταν εκεί. Μπουτσούγεβιτς δεν έπαιξε πρώτο χρόνο. Προτίμησε τον Στέρν και δικαιώνεται. Ένα απλό πέρασμα με πλασέ από τον Στέρν. Δεν τα κατάφερε εκεί ο Λάγκστον. Είδαμε εδώ ένα ακόμη δείγμα της κλάσης του Σλοβαίνου. 6-8 για την ομάδα της Σύρου. Χαλάει εδώ η υποδοχή για τον Παμβοχαϊκό. Λάπας, υπάρχει σφύριγμα. Διπλή επαφή. Η παράβαση εδώ από τον Ηλία Λάπα. Και 6-9. Τώρα σιγά σιγά αρχίζει να ξεφεύγει ο Φίνικας. Να δούμε αν μπορεί να χτίσει μια ακόμη καλύτερη διαφορά όπως έκανε και στο πρώτο σετ. Το οποίο το κατέκτησε και με άνεση. Δρογκάρης για Λάγκστον, δεν αφήνει περιθώρια. Ή μάλλον όχι, πέρασαν την μπάλα οι παίχτες του Φίνικα. Φοβερή φάση εδώ. Και στη συνέχεια έχουμε τον πόντο για τον Παμβοχαϊκό. Είδατε προηγουμένως πώς κατάφεραν να σώσουν τη φάση οι παίχτες του Φίνικα την ώρα που η φάση έμοιαζε χαμένη. Αλλά όπως και να έχει, ο πόντος κατέληξε στους γηπεδούχους. Κοτσάκης τώρα. Υποδοχή με δάχτυλα από τον Στέρν. Μπουτσούγεβιτς παίζει πρώτο χρόνο με τον Λινάρδο. Θα έχει δεύτερη ευκαιρία ο Φίνικας. Μίλης θα πάρει τον πόντο εδώ. Η μπάλα βρήκε στο μπλοκ. Δεν υπήρχε συνέχεια για την ομάδα του Βερχατίου. 7-10. Και τώρα στο σερβίς ο Μπουτσούγεβιτς. Σερβίρει ο Σέρβος και θα πάρει άσο. Δεν τα κατάφερε για την υποδοχή εκεί ο Κοτσάκης. Από το δυνατό σερβίς του Μπουτσούγεβιτς. 7-11 και time out τώρα από τον Νίκο Νεόφυτο, που βλέπει όπως και στο πρώτο σετ τον Παμβοχαϊκό να μπαίνει δυνατά στο σετ. Να είναι κοντά στο σκορ, κόντρα στον Φίνικα, αλλά τώρα και πάλι την διαφορά να αρχίζει να ανεβαίνει σιγά σιγά. Είπαμε και στο ξεκίνημα της μετάδοσης ότι ο Παμβοχαϊκός πέρασε δύσκολο καλοκαίρι, εξασφάλισε άδεια τελευταία στιγμή, αλλά κατάφερε να σχηματίσει ένα αξιόλογο ρόστερ. Ένα ρόστερ που θα παλέψει φέτος για την παραμονή. Ήρθαν το καλοκαίρι 4 παίκτες από την ΑΕΚ, ο Λάπας, ο Κανέλος, ο Δρογκάρης, ο Ηρακλής Παπαδόπουλος, συν ο προπονητής, ο Νίκος Νεόφυτος. Ήρθαν επίσης ο Λάγκστον από το Mason, πανεπιστημιακό πρωτάθλημα, ο Κεχαγιάς από τον Απόλλωνα, το δεύτερο λίμπερο της ομάδας, η Γαβρίλ και Μάμαλης από την ομάδα της Δραπετσόνας και η Αχιλλεόπουλος και Παναγιώτης Παπαδόπουλος από τον Φίνικα. Αχιλλεόπουλος, ο οποίος αντιμετωπίζει την πρώην ομάδα του απόψε. Ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος είναι η μεγάλη απουσία για τον Παμβοχαϊκό. Τα είπαμε και προηγουμένως. Παίχτης που υπέστη κάταγμα στο δάχτυλο του χεριού του στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ τη δεύτερη ενστική. Στο Ήλοβιτς δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να τελειώσει τη φάση στην επιστροφή μας από το time out και να κάνει το 12-7 για τον Φίνικα Σύρου. Ένας Φίνικας ο οποίος αν πάρει το τρίποντο θα πάει στους 9 βαθμούς. Θα φτάσει τον Ηρακλή, χωρίς να έχει παίξει βέβαια ακόμη η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Παίζει τη Δευτέρα με τον Παναθηναϊκό στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Μπουτσούγεβιτς πήρε τον άσο. 13-7, νέο time out για τον Παμβοχαϊκό. Αφού ο Φίνικας συνεχίζει να ξεφεύγει. Ο Φίνικας Σύρου αντίστοιχα έκανε και αυτός πολλές μεταγραφές το καλοκαίρι.
εκτός από τους τέσσερις ξένους που είπαμε που τον ανεβάζουν επίπεδο, Στέρν, Τσβετιτσιάνιν, Μπουτσούγεβιτς και Στοϊλοβιτς. Επέστρεψε ο Κωστόπουλος, ήρθαν οι Κάβουρας, Λινάρδος και Χριστόφας. Από αυτούς τους τελευταίους που είπαμε, ο Λινάρδος είναι αυτός που έχει τον πιο σημαντικό ρόλο στην ομάδα του Φίνικα Σύρου. Προεπαίκτης του Πήγασου Πολύχνης. Με τη διαφορά τώρα στους 6, ο Φίνικας θέλει να την μεγαλώσει κι άλλο. Ο Παμποχαϊκός θέλει να επιστρέψει στο παιχνίδι. Αχιλόπουλος παίρνει εδώ την υποδοχή. Ο Λάπα στην ευθεία κατάφερε να νικήσει το διπλό μπλοκ με Λινάρδο και Μίλη. Και πήρε τον πόντο. Βαλέσκασε μπροστά από τον Μπουτσούγεβιτς. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Πασαδόρος του Φίνικα. Λάπας ο οποίος μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά φέτος στο Παμποχαϊκό με την μεγάλη εμπειρία του. Ένα από τα μεγαλύτερα όπλα της κορινθιακής ομάδας στην προσπάθεια που θα κάνει για την παραμονή. Λάγκστον θα πάρει άσο. Πολύ κακή εκτίμηση της φάσης από τον Στέρν, ο οποίος άφησε την μπάλα και αυτή έσκασε δίπλα του. Άσος για τον Παμποχαϊκό με τον Αμερικανό, τον Τζαμάλ Πέιν Λάγκστον. 9-13 το σκορ. Πολύ κακή αντίδραση προηγουμένως από τον Στέρν. Τώρα η μπάλα είναι άσος, νέος, μέσα λέει ο επόπτης. Το συμβουλεύτηκε ο πρώτος διαιτητής, ο κύριος Φραγκάκης. Πάει να διαμαρτυρηθεί τώρα ο αρχηγός του Φίνικα, ο Μπουτσούγεβιτς. Και το σκορ γίνεται 10-13. Να λοιπόν πόσο ο Παμποχαϊκός μειώνει στους 3. Έχουμε time out αυτή τη φορά από τον Ράτκο Παυλίσεβιτς. Επιστρέφουμε. Ο Παϊκός λοιπόν έχει μειώσει στους 3 με τον Φίνικα να δέχεται 2 άσους στις προηγούμενες φάσεις από τον Λάγκστον. Αυτή τη φορά ο Αμερικανός όμως θα στείλει την μπάλα στο φιλέ στην επιστροφή μας από το time out του coach, τον φιλοξενούμενο του Παυλίσεβιτς. Έτσι το σκορ γίνεται 14-10 για τον Φίνικα. Με την επιτυχημένη επίθεση πάντως του Λάπα προηγουμένως και τους 2 άσους του Λάγκστον, ο Παμποχαϊκός κατάφερε να ροκανίσει την διαφορά. Να δούμε εδώ τη νέα προσπάθεια από τον Λάπα. Δεν είναι καλή από τον 40χρονο ακραίο του Παμποχαϊκού. Έστειλε την μπάλα στο φιλέ. 10-15. Στοϊλοβιτς. Θα πάρει άσο ο Στοϊλοβιτς. Έστειλε την μπάλα σε ένα σημείο που δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν οι παίχτες του Παμποχαϊκού. Και με τον άσο αυτό του Σέρβου πάμε στο 16-10. Συν 6 ξανά για τον Φίνικα, ο οποίος φυσικά είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση και του δεύτερου σετ. Να δούμε τώρα το νέο σερβίς από τον Στοϊλοβιτς. Ο Αχιλλεόπουλος παίρνει μια ακόμη υποδοχή. Παπαδόπουλος, η μπάλα έξω. Και ένας ακόμη πόντος για τον Φίνικα. 17-10 ο Παμποχαϊκός, ο οποίος περιμένει περισσότερα από τον πρώτο του σκόρερ, τον Ηρακλή Παπαδόπουλο. Εδώ δεν τα κατάφερε ο διαγώνιος των γηπεδούχων. Η άστοχη επιθετική προσπάθεια αυτή. Λάπας. Δρογκάρης. Νέα επίθεση από τον Παπαδόπουλο. Η μπάλα έξω και πάλι. Δεύτερη συνεχόμενη άστοχη επίθεση από τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ και 18-10. Συν 8 τώρα για τον Φίνικα, που έχει γίνει ο απόλυτος κυρίαρχος αναμέτρησης και στο δεύτερο σετ.
στο Ίλοβιτς για την υποδοχή του Κανέλου. Ο Δρογκάρης θα παίξει και πάλι με τον Παπαδόπουλο. Αυτή τη φορά δεν πέρασε από το διπλό μπλοκ του Φίνικα. Δρογκάρης, κακή εδώ η συνεννόηση, η συνεργασία που πήγε να βγει. Από την μεταβίβαση προσπάθησε να κάνει ο Δρογκάρης επάνω στο φιλέ. Δεν είχαν κανένα πρόβλημα οι παίχτες του Φίνικα να κάνουν το 19-10. Και θα περάσει στο παιχνίδι τώρα ο Νίκος Γαβρίλ. Αλλαγή Πασαδόρου για την ομάδα του Νίκου Νεόφυτου. Ο Γαβρίλ, ο οποίος έπαιξε στη Δραπετσόνα πέρσι, ήρθε μαζί με τον Μάμαλη στο Βραχάτι. Νάτος εδώ στην πάσα για τον Παπαδόπουλο. Βγήκε η άμυνα, θα προλάβει ο Μπουτσούγεβιτς. Πρόλαβε, τη γύρισε την μπάλα, δεν βρήκε οροφή. Η άμυνα από τον Στέρν με το ένα χέρι σε μια εντυπωσιακή φάση. Στέρν τώρα θα πάρει και την επίθεση και ο πόντος είναι για τον Φίνικα. Μία ακόμη φάση που έμοιαζε χαμένη, καταφέρνουν να την σώσουν οι φιλοξενούμενοι και 20-10, double score τώρα για την ομάδα της Σύρου. Είδατε πώς γύρισε ο Μπουτσούγεβιτς, ήταν και λίγο τυχερός εδώ ο Φίνικας, καθώς η μπάλα πήρε αρκετό ύψος αλλά δεν βρήκε στην οροφή, δεν βρήκε εμπόδιο. Στη συνέχεια έβγαλε ενστικτοδός την άμυνα ο Στέρν και ο Σλοβένος ήταν που πήρε και την επίθεση για το 20-10 και τώρα 21-10. Ο Φίνικας που οδεύει με άνεση για το 0-2 και τώρα θα μπει ο νεαρός ο Γκατζογιάννης. Έχει σημασία να αναφερθούμε στους τρεις πιτσιρικάδες που βρίσκονται στην αποστολή σήμερα για τον Παμβοχαϊκό. Γκατζογιάννης που μπήκε τώρα, Μπάρτζης και Καρακώστας, παίχτες γεννημένοι το 2005 παρακαλώ. Παίχτες όμως που έχουν ήδη αρκετές διακρίσεις με τα μικρότερα τμήματα του Παμβοχαϊκού και φαίνεται ότι θα έχουν ένα λαμπρό μέλλον στο βόλεϊ. Παίχτες που στο Πανελλήνιο Εφήβων πήραν την 5η θέση το 2017 και την 6η το 2018, ενώ την περσινή σεζόν αναδείχθηκαν πρωταθλητές Πελοποννήσου με τρεις διαφορετικές ομάδες, με τρεις διαφορετικές ηλικιακές κατηγορίες. Με την ομάδα των Εφήβων, των Πέδων και των Παμπέδων. Εδώ βλέπετε τον πιτσιρικά τον Γκατζογιάννη. Φυσικά και μόνο που βρίσκονται στην αποστολή σε ένα παιχνίδι Volley League. Είναι πολύ σημαντικό. Παίρνουν πολύτιμες εμπειρίες για το μέλλον. Και να που ο Νίκος Νεόφυτος χρησιμοποιεί έναν από αυτούς, τον Γκατζογιάννη, ο οποίος πήρε τώρα και την υποδοχή. Αχιλλεόπουλος θα σηκώσει την μπάλα για τον Λάπα. Δεν πέρασε από τον μπλοκ του Φίνικα. Δρογκάρης, η πάσα για τον Παπαδόπουλο στην ευθεία πολύ δυνατά. Έβγαλε άμυνα ο Βελούδης, αλλά δεν θα υπάρξει συνέχεια για τον Φίνικα. 23-11. Στο σερβίς είναι τώρα ο Δρογκάρης που έχει επιστρέψει στο παιχνίδι. Στο Ίλοβιτς θα πάρει την υποδοχή. Μπουτσούγεβιτς πάει για την πάσα στο Ίλοβιτς από την πίσω ζώνη. Δεν τα κατάφερε. Συνεχίζεται η φάση. Και άλλη ευκαιρία για το Φίνικα με τον Στέρν. Εντυπωσιακά θα νικήσει το διπλό μπλοκ που έβαλαν εκεί. Προσπάθησαν να βάλουν ο Κανέλος με τον Παπαδόπουλο. Πέρασε την μπάλα ανάμεσα από τους δύο παίχτες. Και έκανε το 24-11. Σετμπολ για τον Φίνικα σε ένα δεύτερο σετ που έμοιαζε πολύ με το πρώτο. Κοντά οι δύο ομάδες στο ξεκίνημα, αλλά από τη στιγμή που πήρε τη διαφορά ο Φίνικας, κατάφερε να την διατηρήσει και δεν συναντάει ιδιαίτερα προβλήματα από ό,τι φαίνεται. Θα πάρει και τον άσο εδώ ο Λινάρδος για το 25-11 με μεγαλύτερη διαφορά από ό,τι πήρε το πρώτο σετ ο Φίνικας, με 14 πόντους διαφορά αυτή την φορά. 12-25 το πρώτο σετ, 11-25 το δεύτερο. Ο Φίνικας κάνει το 0-2. Φυσικά ήταν από την αρχή το μεγάλο φαβορί για την επικράτηση. Γίνεται πολύ μεγάλο φαβορί και μετά από τα πρώτα δύο σετ, εδώ για να φύγει νικητής από το Βραχάτι. Σε λίγο και πάλι μαζί για την περιγραφή του τρίτου σετ.
Λίγα δευτερόλεπτα μας χωρίζουν από το ξεκίνημα του τρίτου σετ στο παιχνίδι μας. Παρακολουθείτε ζωντανά για το κανάλι της Volley League το μάτς της τέταρτης αγωνιστικής μεταξύ του Πάμπο Χαϊκού και του Φίνικα Σύρου. Ο Φίνικας Σύρου, ο οποίος έχει βάλει γερές βάσεις για να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, για να φύγει νικητής εδώ από το Βραχάτι. Προηγείται με 2-0 στα σετ, κατακτώντας τα με αρκετή άνεση. Πήρε με 25-12 το πρώτο και με 25-11 το δεύτερο. Εδώ θα πάρει και τον πρώτο πόντο του τρίτου σετ από την προσπάθεια αυτή του Δημοσθένη Λινάρδου. Ο Φίνικας, ο οποίος έχει και την προϊστορία με το μέρος του, 18 φορές έχουν παίξει για το πρωτάθλημα οι δύο ομάδες στο παρελθόν. Ο Φίνικας έχει 11. Έλος πέρασε με τη βοήθεια του Φιλέου Μπουτσούγεβιτς. Δεν θα παίξει πρωτοχρόνο. Προτίμησε τον Στοίλοβιτς που ήρθε από την πίσω ζώνη για να κάνει το 2-1 και να δώσει νέο προβάδισμα στον Φίνικα. Ο Φίνικας, που προέρχεται, όπως είπαμε, από πολύ δύσκολα παιχνίδια. Έπαιξε με τον Ολυμπιακό την Κυριακή, με τον Παναθηναϊκό προχθές για το League Cup. Και τον περιμένουν επίσης δύσκολα παιχνίδια. Εδώ είδατε πόσο ωραία πέρασε ο Μίλης με πλασέ για να κάνει ακόμη σερβίς από τον Μίλη. Η υποδοχή για τους γηπεδούχους. Παπαδόπουλος δεν περνάει από τον μπλοκ. Αχιλλεόπουλος θα σηκώσει για τον Κοτσάκη. Διπλό μπλοκ για τον Φίνικα, μέσα η μπάλα. Με Τσβετιτσιάνιν και Μπουτσούγεβιτς. 1-5 για τους νησιώτες. Λέγαμε λοιπόν ότι στις 4 Δεκέμβρη έχουν και την ρεβάνς των ημιτελικών του League Cup κόντρα στον Παναθηναϊκό. Εκεί που καλούνται να ανατρέψουν την καθαρή νίκη που πήρε ο Παναθηναϊκός στο πρώτο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 3-1 πριν από δύο μέρες τον Φίνικα, σε παιχνίδι που παρακολουθήσατε από το κανάλι της Volley League. Με τον Φίνικα να μένει πίσω σκορ με 1-0, να παίρνει το δεύτερο σετ, αλλά τον Παναθηναϊκό να νικάει τα δύο επόμενα. Μάλιστα, ο Φίνικας δεν κατάφερε να παρουσιαστεί ανταγωνιστικό στο τελευταίο σετ, το οποίο ο Παναθηναϊκός το πήρε με μεγάλη διαφορά. Σε ένα επεισοδιακό πάντως παιχνίδι, αφού είχε συνολική διάρκεια 3 ώρες, είχαμε 3 διακοπές, επειδή έσταζε νερό από διάφορα σημεία της οροφής του κλειστού του Αγίου Θωμά. Λόγω της βροχής που είχε πιάσει εκείνη την ώρα της εξαγωγής αναμέτρησης. Επιστροφή από το timeout που κάλεσε ο Νίκος Νεόφυτος. Πρώτο χρόνο με Λάγκστον. Τσβετιτσιάνιν βάζει εκεί τον μπλοκ επάνω στον Αμερικανό, ο οποίος δεν θα τα καταφέρει. 6-1 για τον Φίνικα Σύρου. Παίκτες του Πάμπου Χαϊκού που έχουν απογοητευτεί κιόλας από το πώς εξελίχθηκαν τα δύο πρώτα σετ. Εδώ Λάγκστον θα καθίσει στον πάγκο για να περάσει ο Μάμαλης, πρώην παίχτης της Δραπετσόνας. Η διαφορά στους 5. Φίνικας που παίρνει διαφορά από το ξεκίνημα του σετ. Μπουτσούγεβιτς στο Ήλοβιτς. Βγήκε η άμυνα. Ήλοβιτς βγήκε η άμυνα από τον Αχιλλεόπουλο. Ο Λάπας πέρασε όπως και έρχεται ο Μπουτσούγεβιτς επάνω στο φιλέ για να πάρει ένα ακόμη πόντο για τον Φίνικα. Φίνικας που βρίσκει πόντο και με τον πασαδόρο του εδώ. Για το 1-7. Τώρα καλεί κοντά του ο κύριος Φραγκάκης, ο πρώτος διαιτητής, τον Λάπα, για να κάνει κάποιες συστάσεις στον αρχηγό του Πάμπο Χαϊκού. Ο Πάμπο Χαϊκός, ο οποίος παίζει με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης την επόμενη αγωνιστική. Σε ένα σημαντικό παιχνίδι για τη μάχη της σωτηρίας. Εκτός έδρας, δοκιμασία αυτή για τον Πάμπο Χαϊκό. Και ο Φίνικας, είπαμε, ότι υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια της επόμενης αγωνιστικής. Έξω η μπάλα στην προηγούμενη φάση και 8-1 για τον Φίνικα. Νίκος Μίλης που συνεχίζει στο σερβίς, υποδοχή από τον Λάπα είναι καλή. Ο Δρογκάρης να παίξει με τον Παπαδόπουλο. Θα έχει και άλλη ευκαιρία ο Παμποχαϊκός, ξανά με τον Παπαδόπουλο. Στην ευθεία ήταν σε ετοιμότητα εκεί ο Βελούδης. Σήκωσε στο Ήλοβιτς. Δεν είναι καλή προσπάθεια από τον Μίλη. Ο δεύτερος πόντος του Παμποχαϊκού έρχεται. 2-8.
Νίκος Μίλης, ο οποίος δίνει πάρα πολλά πράγματα επιθετικά για τον Φίνικα Σύρου. Εδώ δεν ήταν καλή όμως η προσπάθειά του. Ηρακλής Παπαδόπουλος, ο πρώτος σκόρερ του Παμβοχαϊκού, θα στείλει την μπάλα έξω. Κακό σερβίς από τον διαγώνιο της ομάδας Βραχατίου. Και 2-9 τώρα το σκορ. Και έρχεται η σειρά του Ζίγκα Στέρν να σερβίρει. Τα σερβίς του έχουν προκαλέσει προβλήματα στο Παμβοχαϊκό. Βγήκε υποδοχή εδώ όμως από τον Αχιλλόπουλο. Κοτσάκη στη διαγώνη, ο Βελούδης στην άμυνα. Επανέφερε ο Στοϊλόβιτς. Εδώ πήγε να περάσει ο Μπουτσούγεβιτς, αλλά έστειλε την μπάλα στο φιλέ. Υπερβολική σιγουριά ίσως εδώ από τον Πασαδόρο του Φίνικα, ο οποίος έκανε το λάθος. Η διαφορά στους 6 και πάλι. Κοτσάκης. Βελούδης παίρνει την υποδοχή. Είναι καλή ο Μπουτσούγεβιτς. Ωραία πάσα για τον Μίλη. Αλλά όχι, ο πόντος είναι για το Φίνικα. Ήταν εύστοχη προσπάθεια από τον Μίλη. 3-10. Σερβίς τώρα με τον Φίλιπ Τσφετιτσιάνιν. Ο Πορτογάλος σημάδεψε τον Κοτσάκη που έβγαλε υποδοχή με δάχτυλα. Λάπας δεν άφησε κανένα περιθώριο στην άμυνα του Φίνικα. Προσπάθησε με το πόδι να σώσει τη φάση ο Τσφετιτσιάνιν. Δεν τα κατάφερε όμως. Λάπας, ο οποίος δίνει τον τέταρτο πόντο για τον Παμβοχαϊκό σε αυτό το τρίτο σετ. Θυμίζω ξανά 25-12 το πρώτο σετ για τον Φίνικα και 25-11 το δεύτερο σετ. Ξανά φυσικά για την ομάδα της Σύρου. Ο Στέρν εντυπωσιακά εδώ από την πίσω ζώνη. Δεν μπόρεσαν να βγάλουν άμυνα οι γηπεδούχοι. 11-4. Φίνικα Σύρου, ο οποίος είναι σε πολύ καλό δρόμο για να επιστρέψει στις νίκες μετά από δύο σερή αρνητικά αποτελέσματα για δύο διαφορετικές διοργανώσεις. Την ήττα από τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα και από τον Παναθηναϊκό για το League Cup. Μπουτσούγεβιτς. Παραλίγο να παρειάσω εδώ, αλλά βγήκε η υποδοχή. Ο Παπαδόπουλος. Ο πόντος είναι για το Φίνικα. Θα στείλει την μπάλα έξω. Ο Φίνικας που σε αυτό το σετ από το ξεκίνημα πήρε μια μεγάλη διαφορά. Και προς το παρόν δεν έχει κανένα πρόβλημα να την διατηρήσει, να τη διευρύνει. Μπουτσούγεβιτς. Δεν είναι καλό το σερβίς, η μπάλα στο φιλέ τώρα. Το 15 από το λάθος αυτό του αρχηγού του Φίνικα Σύρου. Και τώρα ο πασαδόρος του Παμβοχαϊκού, ο Δρογκάρης. Επέστρεψε στην ομάδα του Βραχατίου για να την βοηθήσει στην μεγάλη προσπάθεια που θα κάνει φέτος για να εξασφαλίσει την παραμονή της στην Volley League. Την ώρα που ο Φίνικας βρίσκει έναν ακόμη πόντο για το 13-5. Φίλιπ Στοϊλόβιτς τώρα στο σερβίς. Ο Στέρβος θα στείλει την μπάλα έξω. 13-6 τώρα η διαφορά πέφτει στους 7. Ο Παμβοχαϊκός πάντως που είναι μια σταθερή αξία για το ελληνικό βολέι τα τελευταία χρόνια. Ανέβηκε το 2011 στην πρώτη κατηγορία και από τότε έχει συνεχόμενες παρουσίες σε αυτήν. Φυσικά σημείο αναφοράς στην ιστορία της ομάδας η πορεία της σεζόν 2012-2013, όταν και έφτασε ως τους τελικούς του πρωταθλήματος, χάνοντας τους από τον Ολυμπιακό. Τότε μάλιστα ο Παμβοχαϊκός είχε πάρει το πρώτο μάτς και εκτός έδρας κιόλας, στο Μελίνα Μερκούρη, αλλά έχασε τα τρία επόμενα και έτσι ο Ολυμπιακός ανεδείχθηκε πρωταθλητής. Και το 2016-2017 η ομάδα της Βόχας έφτασε ως τα ημιτελικά, όπου αποκλείστηκε από τον Ολυμπιακό. Και πάλι είδατε πως ήρθε ο Λάπας εδώ για να πάρει τον πόντο για τους γηπεδούχους. 7-14 το σκορ τώρα. Στο σερβίς για τον Παμβοχαϊκό, Κανέλος.
Νομίζω είναι άσος και όντως κακή εκτίμηση εδώ από τον Βελούδη, ο οποίος έσκυψε, αλλά δεν υπολόγισε σωστά την πορεία της μπάλας. Η μπάλα σκάει μέσα και 14-8 από τον άσο του Γεράσιμου Κανέλου. Έχει πάρει δύο πρωταθλήματα Ελλάδος, ένα με τον Ολυμπιακό και ένα με τον Ηρακλή. Και αυτός όπως και ο Λάπας προσφέρουν φέτος τον Παμβοχαϊκό με την εμπειρία τους. Στο Ήλοβιτς στην υποδοχή, Μπουτσούγεβιτς, Βετιτσιάνιν. Πολύ ωραία φάση εδώ για τον Φίνικα. Φιλοξενούμενοι δεν άφησαν κανένα περιθώριο στον Παμβοχαϊκό. 15-8 από το τελείωμα του Πορτογάλου του Φίλιπ Βετιτσιάνιν. Στο σερβίς τώρα ο Μίλης. Ο Κοτσάκης πήρε την υποδοχή και είναι καλή. Και τώρα ο Παμβοχαϊκός πληρώνει με το ίδιο νόμισμα τον Φίνικα με πόντο από τον κεντρικό του, το Μάμαλι. 15-9. Παπαδόπουλος. Στέρν περιμένει για την υποδοχή και τη βγάζει. Μπουτσούγεβιτς στο Ήλοβιτς από την πίσω ζώνη. 16-9. Παίκτες του Φίνικα που τελειώνουν υποδειγματικά τις περισσότερες φάσεις, είτε από την μπροστινή ζώνη είτε πίσω από τα 3 μέτρα. Δείγμα και της αξίας τους αλλά και της διαφοράς των δύο ομάδων. Εδώ στην πάντως δεν τα κατάφερε. Άλλωστε είπαμε ότι ο Φίνικας εξ αρχής ήταν το φαβορί. Δύο ομάδες με διαφορετικούς στόχους φέτος. Ο Παμβοχαϊκός έχει το στόχο της σωτηρίας. Ο Φίνικας έχει το στόχο της καλύτερης δυνατής πορείας φέτος στην Volley League. Μίλης, δεν μπορεί ο Αχιλλεόπουλος. 17-10. Η διαφορά πάει στους 7. Για να δούμε τώρα το σερβίς του Σφετιτσιάνιν. Και ο πόντος είναι για τον Παμβοχαϊκό. 17-11. Ο Φίνικας, ο οποίος ξεκίνησε με μια νίκη στην πρεμιέρα με 3-0 επί της Κηφισιάς. Σε συνέχεια επικράτησε με 3-0 του Παναθηναϊκού στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Έχασε συνέχεια όμως με 3-0 από τον Ολυμπιακό. Αυτή ήταν η πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα. Έδωσε και παιχνίδια για το League Cup. Φυσικά η ομάδα της Σύρου νίξε με 3-0 τον Όφη. Έχασε 3-0 από τον Ολυμπιακό, αλλά προκρίθηκε στην ημιτελική φάση ως η καλύτερη δεύτερη των ομίλων. Στο πρώτο ημιτελικό του Λυκάπ είπαμε ότι έχασε με 3-1 από τον Παναθηναϊκό. Έχουμε time out τώρα με το σκορ στο 18-11, πάντα μπροστά ο Φίνικας. Ο Παμβοχαϊκός, ο οποίος επίσης συμμετείχε στο Λυκάπ, βρέθηκε σε όμιλο με Κηφισιά και με Παναθηναϊκό. Έχασε στο πρώτο παιχνίδι με 3-2 από την Κηφισιά. Σε ένα παιχνίδι μάλιστα προηγήθηκε με 2-0. Η ομάδα του Βραχατίου έχασε και 3-1 από τον Παναθηναϊκό την επόμενη αγωνιστική και ας ευνηδίασε τους πράσινους αφού πήρε το πρώτο σετ και έτσι αποκλείστηκε στη φάση των ομίλων. Στην πρεμιέρα ανοίξε στο tie-break την ελπίδα Μπελοκήπων και αυτή είναι η μοναδική νίκη του Παμβοχαϊκού μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Σε ένα παιχνίδι που προηγήθηκε 2-0, ισοφαρίστηκε σε 2-2 και πήρε την νίκη όπως είπαμε στο tie-break. Έχασε συνέχεια με 3-1 από τον ΠΑΟΚ σε ένα παιχνίδι που επίσης προηγήθηκε στο σκορ. Αλλά στη συνέχεια φάνηκε η διαφορά των δύο ομάδων και ο ΠΑΟΚ πήρε την πρώτη του νίκη τότε στο πρωτάθλημα. Και έχασε και στην Κρήτη με τον Όφη. Η Κρήτη νίκησε με 3-0 και πήραν έτσι την πρώτη τους νίκη στην Volley League. Έχουμε επιστρέψει στο παιχνίδι με τον Φίνικα Σύρου να έχει πάει τώρα στο 19-11. Μπουτσούγεβιτς, Λάπας στην υποδοχή. Θα πάρει και την επίθεση ο Λάπας και τον πόντο. 19-12.
από την επίθεση του Ηλία Λάπα. Στο σερβίς τώρα είναι ο πασαδόρος του Παμποχαϊκού, ο Δρογκάρης. Ο Παμποχαϊκός, ο οποίος το παλεύει σε αυτό το τρίτο σετ. Εδώ θα πάρει τον ποντό από τον μπλοκ του. 13-19. Η διαφορά δεν έχει ανοίξει τόσο όσο στα δύο προηγούμενα σετ. Δεν έχει φτάσει στα επίπεδα που έχει φτάσει στα δύο προηγούμενα σετ. Βλέπουμε τώρα τον Ράτκο Παυλίσεβιτς να παίρνει time out. Διαφορά τώρα είναι στους 6. Πάντα βέβαια μπροστά ο Φίνικας Σύρου. Φιλοξενούμενοι είναι πάντα αυτοί που έχουν τα ηνία της αναμέτρησης, που έχουν τον έλεγχο του αγώνα. Φίνικας, που είπαμε ότι αν πάρει αυτό το παιχνίδι και πάρει το τρίποντο, θα φτάσει τους 9 βαθμούς. Ο Παμποχαϊκός έχει 2 πόντους, τους οποίους έχει πάρει από την νίκη του στο tie break επί της Ελπίδας Αμπελοκήπων στη Βρεμιέρα. Επιστροφή τώρα των παιχτών των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο μετά το time out που πήρε ο Ράτκο Παυλίσεβιτς. Δρογκάρης πέρασε την μπάλα. Μπουτσούγεβιτς, προσπάθεια του Μίλη, διαγώνιο χτύπημα από τον Μίλη και το 20-13 για τον Φίνικα Σύρου, ο οποίος θέλει 5 ακόμη πόντους για να επιστρέψει στις νίκες. Ο Στοίλοβιτς είναι αυτός που θα πάει στο σερβίς. Μετά το τέλος του αγώνα μείνετε μαζί μας, γιατί θα έχουμε live και την συνέντευξη τύπου των προπονητών και των πρωταγωνιστών του απόψινου παιχνιδιού. Ο Λινάρδος εδώ, η μπάλα μέσα. Ο κεντρικός του Φίνικα θα κάνει το 21-13. Ένας παίκτης που και αυτός έχει βοηθήσει πάρα πολύ τους νησιώτες σε αυτό το πρώτο κομμάτι της σεζόν. Η διαφορά έχει φτάσει στους 8. Στο Ήλοβιτς ένα ακόμη σερβίς. Ο Λάπας περιμένει για την υποδοχή. Δρογκάρης για τον Παπαδόπουλο. Παίρνει μία ακόμη επίθεση ο διαγώνιος Παμποχαϊκού, αλλά είναι άστοχη. 22-13. Και τα πάντα φαίνεται πως έχουν κριθεί και στο τρίτο σετ. Σερβίρει και πάλι ο Σέρβος. Βγήκε η υποδοχή. Ο Δρογκάρης έπαιξε με τον Κανέλο. Συνεχίζεται η φάση. Στο Ήλοβιτς, εντυπωσιακός πόντος από την πίσω ζώνη. Δεν μπόρεσε να βγάλει άμυνα ο Δρογκάρης. 23-13 η διαφορά τώρα σε διψήφιο νούμερο. Λέγαμε προηγουμένως πως η διαφορά δεν είχε φτάσει σε αυτό το σετ στα επίπεδα που είχε φτάσει στα δύο προηγούμενα, αλλά να τώρα που ο Φίνικας, ιδιαίτερα μετά το νέο time-out του Παυλίσεβιτς, κατάφερε να την ανοίξει κι άλλο. Εδώ παίρνει άσο και ο Στοίλοβιτς. 24-13, matchball για τους φιλοξενούμενους που θα επιστρέψουν στις νίκες. Θα πάνε στους 9 βαθμούς. Θα φτάσουν τον Ηρακλή, ο οποίος παίζει τη Δευτέρα κόντρα στον Παναθηναϊκό στην Αθήνα. Στοίλοβιτς, κακό σερβίς εδώ. Αυτή τη φορά από τον Σέρβο θα στείλει την μπάλα έξω για το 24-14. Ο Παμποχαϊκός θα μείνει στους 2 πόντους. Θα συνεχίσει την μεγάλη προσπάθεια που κάνει φέτος για να εξασφαλίσει την παραμονή του στην κατηγορία. Ο Λάπας τώρα στο σερβίς, υποδοχή από τον Στοίλοβιτς. Μπουτσούγεβιτς για τον Στέρν για να τελειώσει το παιχνίδι. Δεν θα το τελειώσει όμως, γιατί τον σταματάει το μπλοκ του Παμποχαϊκού. 15-24. Λάπας και πάλι. Στέρν παίρνει την υποδοχή με δάχτυλα. Μπουτσούγεβιτς, Στέρν. Η μπάλα σπάει στο μπλοκ. Για να δούμε αν θα σώσουν τη φάση οι παίκτες του Παμποχαϊκού. Περνάει απλά ο Κοτσάκης. Η ευκαιρία τώρα για τον Φίνικα. Ο Βελούδης σήκωσε για το Μίλη. Τα κατάφερε εδώ ο Δρογκάρης. Έβγαλε την άμυνα.
Απλά θα περάσει τώρα εδώ ο Παπαδόπουλος. Και άλλη ευκαιρία για το Φίνικα. Μπουτσούγεβιτς δεν παίζει πρώτο χρόνο. Παίζει στα πλάγια για τον Στέρν. Ο πόντος είναι για τον Παμβοχαϊκό. Όμως εδώ είχαμε πιαστό από τον Στέρν. Δεν θα τελειώσει ούτε σε αυτή τη φάση το παιχνίδι ο Φίνικα Σύρου. Απρόσεκτος εδώ ο Ζίγκα Στέρν. Και έχουμε και άλλο time out που παίρνει ο Παυλίσεβιτς. Ναι, γιατί είχε αρκετές ευκαιρίες ο Φίνικας για να τελειώσει το παιχνίδι. Έχει ρίξει τώρα την διαφορά κάπως ο Παμβοχαϊκός, βέβαια. Ο Φίνικας συνεχίζει να είναι μια ανάσα από το να πάρει το match. Θυμίζω ότι αύριο υπάρχει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Όφη στη Θεσσαλονίκη. Με τον ΠΑΟΚ να κυνηγάει και αυτός, όπως και ο Φίνικας απόψε, την τρίτη του νίκη στο πρωτάθλημα. Και τη Δευτέρα, είπαμε και προηγουμένως, το παιχνίδι Παναθηναϊκός Ηρακλής. Και αυτό πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι σε αυτή την τέταρτη αγωνιστική της Volley League. Επιστροφή των ομάδων τώρα με το σκορ στο 24-16. Ο Λάπας για την υποδοχή του Στοίλοβιτς, μια ακόμη από το Σέρβο. Μπουτσούγεβιτς για τον Μίλη και εδώ θα τελειώσει το παιχνίδι με το σκορ στο 25-16. 3-0 λοιπόν για τον Φίνικα. Οι παίκτες του Ράτκο Παυλίσεβιτς θα καταφέρουν να πάρουν την νίκη. Η ομάδα της Σύρου θα περάσει επιτυχημένα, θα περάσει νικηφόρα από το κλειστό Γιώργος Τριαντάφυλλος εδώ στο Βραχάτι, την έδρα του Παμβοχαϊκού. Μετά τις ήττες από Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα και από Παναθηναϊκό για το League Cup, θα επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Θα πάει, όπως είπαμε, στους 9 βαθμούς. Ο Παμβοχαϊκός δεν μπόρεσε να φανεί ιδιαίτερα ανταγωνιστικός σε αυτό το παιχνίδι. Δεν μπόρεσε να βάλει πολύ δύσκολα στους παίκτες του Φίνικα Σύρου, που έτσι κι αλλιώς ήταν το φαβορί. Έχασε τα τρία σετ με μεγάλες διαφορές. 25-12 το πρώτο, 25-11 το δεύτερο και 25-16 το τρίτο. Έτσι λοιπόν γράφτηκε η ιστορία σε αυτό το παιχνίδι. 0-3 για τον Φίνικα Σύρου. Ο Ανδρέας Λεκάκης ήταν στην περιγραφή. Μείνετε μαζί μας καθώς θα ακολουθήσουν οι δηλώσεις από τους προπονητές και από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης σε πολύ λίγο.
Είναι εδώ μαζί μας ο προπονητής του Φοίνικα Σύρου και ένας από τους πρωταγωνιστές αναμέτρησης, ο προπονητής ο Ράτκο Παυλίσεβιτς και ο Μαξίμ Μπουτσούγεβιτς. Θέλω να ρωτήσω τον coach αρχικά, η ομάδα κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες. Πώς είδε το παιχνίδι με τα δικά του μάτια? Well, the team is returned to winning. How did you see all these matches? Tonight. Yes. I said also to player I'm satisfied how they play, how they first how they approach to this game. They really respect our opponent team, and then they really play tonight with a lot of concentration. They were very focused. We can see it wasn't too much mistake, and they were very precise. And I think this is good way. We just have to keep this mood and then to go forward. Όπως είπε και στους παίχτες, του άρεσε πάρα πολύ η προσέγγιση που είχαν απέναντι στον αντίπαλο, το σεβαστήκανε, κρατήσαν το δικό μας ρυθμό και το δικό μας παιχνίδι, και αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει να λειτουργούμε σε όλα τα παιχνίδια, να κρατάμε το παιχνίδι μας. Και μια ερώτηση για τον Μαξίμ Μπουτσούγεβιτς. Έκανε και αυτός ένα πολύ καλό παιχνίδι σήμερα, όπως όλοι οι συμπαίκτες του. Μπορεί αυτή η επιστροφή στις νίκες να είναι ένας παράγοντας θετικός και για τη συνέχεια του Φοίνικα, γιατί έρχονται και άλλα δύσκολα παιχνίδια? Well, he said that you did a very good game, you and all your players. Do you think that returning to winning will be very good for the next games that follows? I'm so happy how we played tonight. Because we have a game 2 days ago, it's a really tough game for us. We lose the game, it's not easy to, after 48 hours, to play again. But we are so young, we have a lot of young players. But I'm so happy how we played tonight. We push him with serve, and it's easier to play, and we control every set. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε ένα παιχνίδι πριν 2 μέρες που ήταν πολύ δύσκολο, αλλά μπορέσαμε να τα απεξέλθουμε πάρα πολύ καλά στις συνθήκες, γιατί έχουμε πολλούς μικρούς παίχτες και είναι γενικότερα και εκείνος πάρα πολύ ευχαριστημένος από την απόδοση και ότι πιέσαμε πάρα πολύ στο σερβίς. Έρχονται 2 δύσκολα παιχνίδια με τον ΠΑΟ και το πρωτάθλημα και η ρεβάνς στα ημιτελικά του League Cup με τον Παναθηναϊκό. Πώς βλέπουν αυτά τα παιχνίδια? Well, we have 2 games in front of us with ΠΑΟ and with Panathinaikos also the revans. How do you see with that games? Let's say that first, for sure, we'll go first game against PAOK, and then we will think about Panathinaikos. Both games is very tough because they are very good teams. We will try to prepare ourselves as much as can, good, and try to make again some good game. We cannot promise any result, but only we can promise that we will fight for every ball and then to play with. Let's say again some good games. Η αλήθεια είναι ότι και τα 2 παιχνίδια είναι πάρα πολύ δύσκολα. Θα πάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ καλές ομάδες. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι για το αποτέλεσμα, αλλά αυτό που θα δουλέψουμε είναι να παλεύουμε για την κάθε μπάλα, για το κάθε σετ και θα ό,τι γίνει. Η άποψη του Μαξίμ. Your point of view. For me, I think we prepared for every game same. And we don't care who is there. We need to play 100% if we want to be success. I think we have next weekend PAOK, and this is really nice game. We play in our hall, and I think we win. We will win. Η δικιά του προσέγγιση είναι ότι για το κάθε παιχνίδι είναι το ίδιο προετοιμασμένος, να η προετοιμασμένη όλη η ομάδα να κάνει το ίδιο παιχνίδι. Είναι πολύ καλή ομάδα, είναι με τον ΠΑΟΚ που θα παίξουμε στο δικό μας το γήπεδο και πιστεύω θα κερδίσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό ήταν ο Ράτκο Παυλίσεβιτς, ο προπονητής του Φοίνικα, και ο Μαξίμ Μπουτσούγεβιτς, ο πασαδόρος της ομάδας. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί με τους ανθρώπους του Παμποχαϊκού.
Κοντά μου είναι ο Ηλίας Λάπας, ο αρχηγός του Παμβοχαϊκού. Ηλία, σήμερα είχατε εξ αρχής μια δύσκολη αποστολή κόντρα στο Φοίνικα Σύρου, μια από τις καλύτερες ομάδες της κατηγορίας. Το παιχνίδι δεν πήγε όπως θα θέλατε, ήρθε αυτή η ήττα με 3-0. Πώς είδες το παιχνίδι? Ξέραμε ότι ο Φοίνικας είναι μια πολύ καλή ομάδα, αλλά αυτό που ένιωσα σήμερα δεν μπορείς να το να μην το ξανανιώσεις στα 22 χρόνια που παίζω επαγγελματικά βόλια. Τόσο άσχημα να μην ξανανιώσεις ποτέ. Δεν μπήκαμε, δεν παλέψαμε, πέσαμε μαχητή. Δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή νιώθω πάρα πολύ άσχημα. Δεν το έχω νιώσει ξανά αυτό το συνέστημα. Ποτέ δεν έχω φύγει από το γήπεδο και να λέω ότι δεν ήρθα, δεν μπήκαμε μέσα στο γήπεδο καν. Σαν να έπαιζε μόνο στον Φοίνικα. Και στην ομάδα που ακόμα και τα προηγούμενα παιχνίδια φέτος τα παλέψατε όλα, έτσι. Σχεδόν κάθε σετ. Τα παλέψαμε, είμαστε μια ομάδα που είναι ένα μήνα, αυτό δεν είναι δικαιολογία. Μπαίναμε μέσα στο γήπεδο, τα παλεύαμε όλα. Το πόσο μπορούσαμε, κυνηγάμε όλα τα παιχνίδια, το πιστεύαμε. Σήμερα δεν το δείξαμε αυτό. Δεν βγάλαμε μια άμυνα, μια προσπάθεια, κάτι. Δηλαδή παίζαμε με. Σαν να. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το δικαιολογήσω, δεν μπορώ ούτε να το αιτιολογήσω. Δεν ξέρω τι έφταξε σήμερα και παρουσιάσαμε αυτό το πρόσωπο. Και ελπίζω στο μέλλον να μην ξανασυμβεί αυτή η εμφάνιση. Είστε όμως μια ομάδα που συνδυάζει και νεανικό ενθουσιασμό αλλά και εμπειρία. Εσύ είσαι βέβαια ένας από τους πιο εμπειρούς παίκτες της ομάδας. Φαίνεται ότι έχετε ένα αξιόλογο ρόστερ. Πώς πιστεύεις θα κυλήσει χρονιά? Είναι ο στόχος σας παραμονή βέβαια. Πώς πιστεύεις θα κυλήσει σεζόν? Για μας τώρα ξεκινάει το πρωτάθλημα. Τώρα έχω τα τρία πιο κρίσιμα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Παίζουμε εκτός έδρας με Αλεξανδρούπολη, εντός έδρας με Ηρακλή, εκτός έδρας με Κηφισιά. Είναι ομάδες που πρέπει, αν θέλουμε να μείνουμε στην κατηγορία, πρέπει να τις χτυπήσουμε. Οπότε είναι κομβικό σημείο για μας. Πρέπει τα επόμενα τρία παιχνίδια να πάρουμε πάρα πολλούς βαθμούς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Αυτός ήταν και ο αρχηγός του Παμβοχαϊκού, ο Ηλίας Λάπας. Ο Φοίνικας Σύρου λοιπόν κατάφερε να επικρατήσει με 3-0 του Παμβοχαϊκού εδώ στο Βραχάτι. Πήγε στους 9 βαθμούς. Ο Παμβοχαϊκός δεν πήρε κάτι από το παιχνίδι. Έμεινε στους 2. Αυτό ήταν το παιχνίδι για την τέταρτη αγωνιστική της Volley League. Ο Ανδρέας Λεκάκης ήταν μαζί σας στο ρεπορτάζ και στην περιγραφή. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.